Κάλεσμα για συστράτευση στους απανταχού μουσουλμάνους απευθύνει μέσω ηχητικής δήλωσης τζιχαντιστής, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηγέτης του αυτοποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Πρόκειται για το πρώτο μήνυμά του μετά τις πληροφορίες ότι είχε τραυματιστεί. Καλούμε κάθε μουσουλμάνο σε κάθε γωνιά της γης να έρθει στο Ισλαμικό κράτος ή να πολεμήσει από τη δική του χώρα. Μην νομίζετε ότι σας ζητούμε να έρθετε μαζί μας γιατί είμαστε αδύναμοι ή ανίκανοι. Είμαστε δυνατοί με τη χάρη του Αλλάχ, λέει χαρακτηριστικά στο ηχητικό απόσπασμα. Η κατάσταση στο Ιράκ και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης ήταν αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τον επόμενο μήνα θα κλείσει ένας χρόνος από την επίθεση στη Μοσούλη και την προέλευση του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό, στην ιατρική φροντίδα και το φαγητό μειώνεται. Πολλοί αποκόπτονται όλο και περισσότερο από το υπόλοιπο της χώρας και μάλιστα μαθαίνουμε ότι δεν τους επιτρέπεται να φύγουν από αυτές τις περιοχές, δήλωσε η Βάλερι Έιμος, η αναπληρωτής Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο πεδίο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές, σκοτώθηκε ο υπαρχηγός του Ισλαμικού κράτους, Αλαφάρι, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.